Για πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με όλο αυτό το μεγάλο crash που απασχόλησε ολόκληρο τον πλανήτη για 6, 7, 8 ολόκληρες ώρες και βρίσκεται σε κατάθλιψη. Δισεκατομμύρια. Εσύ χαμογελάς, αλλά ο Νίκος Αωστουλέκος είναι συνάδελφός μας, ο οποίος ασχολείται με την τεχνολογία. Έλα, Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είχαμε μια μεγάλη διακοπή. Μείναμε όλοι στο κενό, γιατί ουσιαστικά χάλασε το σύστημα αριθμοδότησης που υπάρχει στο ίντερνετ. Αυτό δηλαδή, ήτανε. Κάθε φορά που γράφουμε Facebook. Ναι, στην ουσία ήταν λάθος δρομολογήσεις. Κάνανε μια δοκιμή υπάλληλοι. Τι κάνανε? Θέλανε να αυξήσουν ταχύτητες, ναι, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανάγκες που υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν όλους τους χρήστες που φαντάζεστε ότι δεν τους νοιάζει η καθημερινότητα των χρηστών, αλλά η διαφημιστική δαπάνη. Ναι. Μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια διαφημιστικής δαπάνης την ώρα, στο Instagram και στο Facebook. Την ώρα μιλάμε. Μιλάμε για εκατομμύρια. Βέβαια, σκεφτείτε ότι όλος ο κόσμος διαφημίζεται ανά πάσα στιγμή. Influencers, όχι influencers, εταιρείες πολυεθνικές, όλοι διαφημίζουν προϊόντα. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τι? Από κάτι τετράγωνα μηχανάκια που έχουν μέσα μπριζάκια. Αυτά τα τετράγωνα μηχανάκια με τα μπριζάκια, λοιπόν, χτες δεν λειτουργήσαν καλά. Με αποτέλεσμα να βρεθεί όλη η επικοινωνία στο κενό. Είναι σαν κάποιος να πείραξε στη γωνία του σπιτιού μας αυτό που λέγαμε παλιά καφάο, που τώρα είναι ένα εξυγχρονισμένο σύστημα από τον ΟΤΕ, στο οποίο τράβηξε τα καλώδια και μείναμε χωρίς επικοινωνία. Σαν να πήγε ο γιος μου που 7 να πείραξε το πολύμπριζο. Και μα καλά, με ένα τόσο απλό, γιατί έκαναν 7 ώρες να το φτιάξουν? Γιατί όλα είναι διασυνδεδεμένα πλέον και όλα επηρεάζονται, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ούτε καν οι κάρτες εισόδου στα κεντρικά γραφεία του Facebook. Αυτό από μόνο του δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο γραφείο οι υπάλληλοι, σε έναν ψηφιακό κόσμο διασυνδεδεμένο, να συνδεθούν, να πάρουν άδεια εισόδου για να μπορέσουν να φτιάξουν το πρόβλημα. Έτσι γιγαντώθηκε το πρόβλημα. Θα σας θυμίσω ότι πριν από 6 μήνες είχαμε τα ίδια με το CNN, με το BBC, με μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα που πάθαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί στηρίχτηκαν στις πλάτες γιγάντων, όπως είναι το Cloudflare και η Akamai. Αυτές είναι οι εταιρείες που τι κάνουν? Σου λέει, θέλει ο Άκης ο Παυλόπουλος να μπει και να συνδεθεί στο ίντερνετ. Αφού συνδέεται από Αθήνα, πρέπει μέσα στον ΟΤΕ της Αθήνας εμείς να βάλουμε ένα σερβεράκι που να του σερβίρει γρήγορα τις σελίδες, γιατί αυτό κάνει ο σερβερ ουσιαστικά, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, εξυπηρετεί τις σελίδες και να στις βάλει γρήγορα να λειτουργούν στον υπολογιστή σου. Επειδή ακριβώς λοιπόν αυτά όλα τα μηχανάκια που είναι από τον κόσμο δεν λειτουργήσαν σωστά, ναι, το αποτέλεσμα ήταν να κρεμαστεί όλο το ίντερνετ και η συγκεκριμένη δικτυακή τόπη. Έτσι μείναμε χωρίς CNN, χωρίς BBC και χτες μείναμε 3-6 ώρες χωρίς Instagram και χωρίς Facebook. Ποιο είναι το μεγάλο μάθημα που μαθαίνουμε από αυτό που συνέβη? Πρώτον, ότι η ψηφιακή διασύνδεση θέλει παράλληλα δίκτυα. Υπάρχει κόσμος σήμερα, ο οποίος όταν του λες ίντερνετ, καταλαβαίνει Facebook. Παλιά λέγαμε ίντερνετ και καταλάβαινε Google. Αν θυμάστε, εμείς επειδή είμαστε παλιές καραβάνες, το 97, όταν έλεγες ίντερνετ, ήταν πραγματικά δικτυακοί τόποι και σελίδες. Αυτό δεν ισχύει πια. Που σημαίνει λογαριασμοί χρηστών, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, επιχειρήσεις, μείναν όλοι στον αέρα, ξαφνικά εκτός σύνδεσης. Και το χειρότερο βέβαια, γιατί εκεί ήταν ο οικονομικός αντίκτυπος, έμεινε χωρίς έσοδα το Facebook και έπεσε η μετοχή του κατά πάρα πολλές μονάδες στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Τώρα στέλνει ένας φίλος για να γελάσουμε λίγο. Νίκο, στέλνει ένας φίλος για να γελάσουμε λίγο. Μου λέει, κορόιδα είμαστε εμείς που έχουμε πόρτες με μπετούγες και όχι αυτόματες. Ναι, έτσι η αναλογική τεχνολογία σώζει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν πάντα παράλληλα συστήματα και γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί με την κινητή τηλεφωνία και τη σταθερή τηλεφωνία και την παραδοσιακή και τηλεφωνία. Και μαζί με την κάρτα να έχουμε και ένα κλειδί. Για να παίρνουμε και κλειδί. Και εμείς που έχουμε και εμπειρία του ελληνικού στρατού, θυμάστε τι κάναμε στις ασκήσεις και πώς λύναμε τα προβλήματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί παράλληλοι δρόμοι. Οι παράλληλοι δρόμοι είναι που σώζουν πόλεις ολόκληρες. Ο στόχος είναι να είμαστε πόλεις κράτος. Πόλεις κράτος δεν είμαστε χωρίς να έχουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Εφεδρίες. Οπότε νέοι τρόποι επικοινωνίας, όπως ήταν το Viber. Ναι, ναι. Είδατε ότι όλο το Facebook μπήκε και έκανε ανακοίνωση στο Twitter. Μάλιστα. Στο Twitter είναι ο μεγάλος κερδισμένος από όλο αυτό.
Ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Λειτουργούσε το Twitter, εδώ, λειτουργούσε λέει, το Vibe. Στέλνουν μηνύματα και λένε, νομίζαμε ότι φταίει το router. Μου τζώνανε το router. Πώς έχω πληρώσει, πώς έχω κάνει. Εγώ έκανα δύο φορές επανακίνηση στο κινητό. Τέλεια. Εγώ θα σας πω ότι χτες πάρα πολλά ζευγάρια φτάσανε στα πρόθυρα διαζυγίου. Γιατί? Επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους το βράδυ, μέσα στη νύχτα, και να δούνε πού είναι ο ένας και πού είναι ο άλλος. Πού είσαι, Ευαγγέλη. Και νόμιζαν ότι κρύβονται. Πού είσαι, Ευαγγέλη, και δεν σε βρίσκω. Αυτό το μήνυμα. Διαβάζεται κι αλλιώς, βέβαια. Διαβάζει κι αλλιώς αυτό. Ότι μπορεί και ζευγάρια να έχουν έρθει πιο κοντά. Επειδή δεν είχαν το Facebook. Και να γλίτωσαν, Γιάννη. Να μην αρπάξει το κινητό κανένα και να βρει. Μπήκαμε στο βασανιστήριο του να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε μεταξύ μας και όχι να είμαστε στο καναπέ και οι δύο με τα κινητά μας. Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Η αγάπη και ο έρωτα σώζουν πάντα. Την τεχνολογία και την αναλογική και την ψηφιακή. Μην το ξεχνάμε. Καλημέρα.